Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς τον, τι κάνεις? Μια χαρά, εσείς. Τα καταφέρνουμε κι εμείς από Μαρινάκι εδώ. μου. Φιλιά σε όλους εκεί. Έτσι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θέλω να μας πεις για την Πανσέλινο που την έχουμε την άλλη εβδομάδα. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, δεν θα μιλήσουμε μόνο για την Πανσέλινο, θα μιλήσουμε για ένα πακέτο πραγμάτων που έχουμε μπροστά μας. Πρώτα απ' όλα έχουμε βέβαια την Πανσέλινο, η οποία πρωταγωνιστεί, γίνεται στις 19 του μήνα, αλλά έχουμε και ένα εξάγωνο, μια πολύ αρμονική όψη μεταξύ των πλανητών Πλούτονα και Κρόνου, οι οποίοι βρίσκονται σε αμοιβαία αποδοχή. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Θα ήθελα όμως ξεκινώντας να πω ότι όλα δείχνουν ότι μπαίνουμε πλέον στο τέλος μιας εποχής. Και δεν εννοώ μιας εποχής όπως είναι το καλοκαίρι, αλλά μιας γενικότερης εποχής, οτιδήποτε και να σημαίνει αυτό. Η Πανσέλινος αυτή γίνεται, όπως είπαμε, στους Ιχθύες. Είναι το τελευταίο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου. Η επόμενη στον Κριό και μάλιστα θα συνοδευτεί από μία έκλειψη Σελήνης, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας να διανύσουμε πολύ δρόμο και σε μία καινούργια εποχή, ναι, πραγματικά όχι, είναι λίγο όχι, σε μία καινούργια εποχή, γιατί τα επόμενα φεγγάρια είναι αρκετά περίεργα ή δύσκολα. Ενώ αυτό το φεγγάρι, αυτή η Πανσέλινος, συνεπικουρείται από τον Δία, από τον ευνοϊκό πλανήτη Δία, μέσα από το ζώδιο του καρκίνου, ένα φιλικό ζώδιο προς τους Ιχθύες, εκεί δηλαδή όπου γίνεται το φαινόμενο. Τα επόμενα φεγγάρια, η νέα σελήνη, η οποία θα γίνει στο ζώδιο του Ζυγού, και η Πανσέλινος, η οποία θα γίνει στο ζώδιο του Κριού μέσα στον Οκτώβριο, η οποία, όπως είπαμε, θα συνοδευτεί και από έκλειψη, δείχνουν πολλά γεγονότα. Ωστόσο, για να περάσουμε στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, δηλαδή για τον Οκτώβριο που θα τον αναλύσουμε σύντοχρόνο, θα πρέπει να παραμείνουμε σε αυτό και να δούμε τι πρόκειται να φέρει αυτή η Πανσελινός, καθώς και το εξάγωνο Κρόνου Πλούτονα που βλέπω κάτω, ότι έχει βάλει ο Καλό σκηνοθέτης δεν μας, ο είναι? Νίκος. Ναι, Ο μια Νίκος, χαρά. το εξάγωνο δεν Ακριβώς. είναι καλό? Τα εξάγωνα και τα τρίγωνα Είναι καλά. είναι καλές όψεις, σε αντίθεση με τα τετράγωνα, εξαρτάται βέβαια από ποιους πλανήτες γίνονται. Ναι, το εξάγωνο θεωρείται μια πολύ καλή όψη και μάλιστα επειδή αυτοί οι δύο πλανήτες, οι οποίοι είναι μαστόδοντες του ζωδιακού, ο Κρόνος με τον Πλούτονα, δηλαδή ανήκουν στο βαρύ πυροβολικό, να το πω έτσι, του ζωδιακού, δείχνουν ότι μέσα σε όλη αυτή την φασαρία, μέσα σε όλο αυτό το κακό που ζούμε, σε όλα αυτά που έχουμε χάσει, είναι πολύ πιθανόν να βρούμε και πράγματα και εδώ θα Αυτό αναλύσουμε είναι τι θα ωραίο. βρούμε. Ακριβώς, Όχι να ακριβώς. βρούμε, φαντάζομαι, όχι να βρούμε τώρα να τα χάσουμε μετά από ένα μήνα με την Όχι, περίεργο της όχι. εκλήψης. Θα Αλλά έρθουν για να αυτό μείνουν, φαντάζομαι. ακριβώς. Εννοείται ότι αυτή η οψή, την οποία θα την αναλύσω αμέσως τώρα, έχει να κάνει, πρώτα απ' όλα, δεν σχηματίζεται για πρώτη φορά, αλλά έχει σχηματιστεί ήδη από το Δεκέμβριο. Και αν θέλεις, λειτουργεί και προστατευτικά μπροστά σε όλο αυτό το Το υπόλοιπο επικείμενο. πλανητικό σκηνικό, το οποίο και έρχεται αλλά και βρίσκεται σε ισχύ. Σ' ακούμε λοιπόν, Καταλαβαίνεις. σ' ακούμε. Λοιπόν, όπως είπαμε λοιπόν φίλες και φίλοι, έχουμε την Πανσέλινο στους Ιχθύες, έχουμε και το εξάγωνο Κρόνου Πλούτονα, οι οποίοι βρίσκονται σε αμοιβαία υποδοχή και το τέλος, όπως είπαμε, μιας εποχής. Αυτό λοιπόν που, όπως λέγαμε, έχουμε χάσει, μας το προσφέρει απλόχερα αυτή η Πανσέλινο στους Ιχθύες, αλλά και ο Ποσειδώνας από την κυριαρχία του στους Ιχθύες, αρκεί να στραφούμε στην ευεργετική επιρροή του. Μιλώντας για τον πλανήτη Ποσειδώνα, στην αστρολογία, να ξέρετε ότι σχετίζεται και με τη θεϊκή παρέμβαση και ο Θεός του σύμπαντος, ακόμα και μέσα από τις δυσκολότερες πλανητικές συγκυρίες, αυτές που βιώνουμε, αφήνει πάντα ένα παράθυρο με θέα. Και αυτή τη φορά το παράθυρο είναι αυτό ακριβώς που μας λείπει. Μας λείπουν πολλά, θα μου πείτε, όπως μας λείπει η ελπίδα, μας λείπει η πίστη, μας λείπει ο εμπνευσμένος οραματισμός, μας λείπει η αδελφοσύνη, μας λείπει η ικανότητα αυτοθυσίας, αυταπάρνησης για το κοινό όφελος, μας λείπει κυρίως η συμπόνια, μας λείπει όμως και ο αλτρουισμός.
του Ποσειδώνα. Καμιά άλλη όμως πλανητική θέση στο αστρολογικό σκηνικό όπως αυτή του Ποσειδώνα στους Ιχθύς δεν προσφέρει αυτού του είδους τη θεραπευτική, θα έλεγα, παρηγοριά που έρχεται σε αυτή τη γενικότερη στεναχώρια που βιώνουμε και όλα αυτά που περνάμε τα τελευταία χρόνια. Τώρα, πρωτού φτάσουμε να πούμε στο τι θα μπορεί να φέρει στο κάθε ζώδιο, η Πανσέλινος και η αμοιβαία υποδοχή Κορώνου Πλουτώνα, καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε το ουσιαστικό νόημα αυτής της αποδοχής. Στην αστρολογία, λέγοντας τον όρο αμοιβαία αποδοχή, εννοούμε την κίνηση δύο πλανητών, όπου ο ένας κινείται στο ζώδιο που κυβερνά ο άλλος. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Κρόνος, ο οποίος είναι κυβερνήτης του εγώ καιρού, βρίσκεται στο ζώδιο του Σκορπιού, ενώ ταυτόχρονα ο Πλούτωνας, που είναι συγκυβερνήτης μαζί με τον Άρη του Σκορπιού, βρίσκεται στο ζώδιο του εγώ καιρού. Οι πλανήτες αυτοί συνεργάζονται δηλαδή μεταξύ τους με έναν έντονο τρόπο, δρώντας συντονισμένα. Την τελευταία φορά που είχαμε αυτό το φαινόμενο ήταν στο 18ο αιώνα και μάλιστα γύρω στο 1777. Εκείνη τη χρονιά η ιστορία κατέγραψε σαν κορυφαίο γεγονός την Αμερικανική Επανάσταση. Μάλιστα, μόλις 11 χρόνια μετά, το φυσικό επακόλουθο ήταν η Γαλλική Επανάσταση του 1789. Σε τέτοιου είδους άγριων επαναστάσεων στην ανθρώπινη ιστορία είναι πάντα εμπλεκόμενη, όπως θα δούμε, και η πείνα. Πρόκειται ουσιαστικά για την εξωθλίωση ενός λαού που τον έκανε να αντιδράσει. Όμως η συνειδητοποίηση αυτής της κατάφορης εξωθλιωτικής μανίας που ασκούσε τότε το σύστημα της απόλυτης μοναρχίας εκείνη την περίοδο, με τον Πλούτονα πάλι στον εγώ καιρό και τους οδήγησε στην Επανάσταση, ήταν και έργο του Κρόνου, όπως και τώρα στο Σκορπιό. Τότε που το φωνικό φορολογικό σύστημα και η απληστία των κυβερνώντων, των βασιλέων, είχαν φέρει ως επακόλουθο το ξεσήκωμα του λαού, που ήταν πραγματικά εξαθλιωμένος, ήταν φτωχός, ήταν κυνηγημένος, ήταν πεινασμένος, δεν τους ενδιέφερε πώς θα επιβιώσει ο λαός. Μήπως σας θυμίζει κάτι αυτό? Και φυσικά να θυμηθούμε τη Μαρία Αντουανέτα για εκείνη τη φήμη που λέει ότι όταν ο κόσμος φώναζε και διαμαρτυρόταν για το ψωμί που δεν είχε να φάει, εκείνη η απάντηση: «Ας φάνε κρουασάν». Κανείς δεν γνωρίζει αν πρόκειται για πραγματικό γεγονός, αν το είπε πραγματικά η Μαρία Αντουανέτα, και αν είχε μάλλον πολύ black humor, ή αν ήταν φήμη που έσπεραν οι εχθροί της για να δώσουν μάλλον τη χαριστική βολή στο απεχθές και λαομίσει το προφίλ της. Αν σας θυμίζει και κάτι αυτό, το λαομίσει το γυναικείο προφίλ στη σημερινή εποχή μας. Έχουμε πάρα πολλές συμπτώσεις, φίλοι μου. Πάντως, στην περίοδο που ο Κρόνος είχε μπει στο Σκορπιό και βρισκόταν σε αμοιβαία υποδοχή με τον Πλούτονα, σε αγανακτισμένους πολίτες του γαλλικού λαού έφτανε ταυτόχρονα και η εξοργιστική φήμη των εξωφρενικών μηνιαίων δαπανών της για μανικιούρ, για κομμωτήρια, γενικά για προσωπικά της έξοδα. Η αμοιβαία αποδοχή του Κρόνου Πλούτωνα στις μέρες μας έχει μια απείρως μεγαλύτερη δυναμική. Το βάθος του χρονικού ορίζοντα επιρροής της, που είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το 1777 και το 1778, κάτι περισσότερο από 2,5 χρόνια τώρα, ασκεί την εκβάθρον μετασχηματιστική της επιρροή. Σκεφτείτε τι συνέβαινε τότε στον κόσμο, εκείνη την περίοδο. Ποιες έννοιες είχε καθιερώσει τότε και ο διαφωτισμός. Αυτές τις έννοιες που σήμερα συνθλίβονται κάτω από την ίδια περίπου εξουσία που συντηρεί τις Αντουανέτες και τους Λουδοβίκους μιας σύγχρονης οικονομικής και όχι μόνον εξαθλίωσης. Είναι πράγματα που τα ζούμε, που τα βλέπουμε κάθε μέρα στο κουτί, στην τηλεόραση και που αποφεύγουμε να τα δούμε πλέον. Στο δυτικό λοιπόν κόσμο του σήμερα, σχεδόν 250 χρόνια μετά, φαίνεται πως ο Πλούτωνας στον εγώ καιρό και ο Κρόνος στο Σκορπιό ακολουθούν μια σοφή συγκυρία αμοιβαίας υποδοχής που ενώ μοιάζει να άργησε, ήρθε τελικά πάνω στην ώρα της. Την ίδια ώρα που βρίσκεται σε ισχύ και το επαναστατικό τετράγωνο ουρανού Πλούτωνα που για ακόμα μια φορά θα κορυφωθεί μέσα στο Νοέμβριο. Ο Πλούτωνας στον εγώ καιρό, όπως τότε, έτσι και τώρα, αναδεικνύει το πρόβλημα της εξουσίας και εγγυάται την μετάλλαξή της. Ο Κρόνος στο Σκορπιό, όπως τότε και σήμερα, βαθαίνει το πρόβλημα του κοταμερισμού του χρήματος και φέρνει στο φως και την ανικανότητα, αν θέλετε, του οικονομικού μας συστήματος. Έτσι κι αλλιώς ο επαναπροσδιορισμός είναι αναπόφευκτος, όπως αναπόφευκτη φαίνεται ότι είναι και η συνεχής ξεσηκωμή που βλέπουμε ανά τον κόσμο. Είναι λοιπόν καιρός αντιπαραθέσεων, είναι καιρός πολέμου αλλά και ανοικοδόμησης. Ας ελπίζουμε μόνο ότι από εδώ και μπρος θα αποφύγουμε τη μεγαλύτερη βία μέσα από τον πόλεμο και ότι αν γίνει χρήση αυτής της βίας θα κρατήσει ένα τέτοιο μέτρο που να αφήσει και τα περιθώρια για μια ανοικοδόμηση. Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι με το είδος του καταστροφικού χημικού πολέμου και του χημικού πολεμικού υλικού που είναι κρυμμένου κάπου στον πλανήτη.
Να θυμίσουμε ότι ο Κρόνος με τον Πλούτονα σχημάτισαν ήδη όψη εξαγώνου στις 26 Δεκεμβρίου του 2012, στις 8 Μαρτίου του 2013 και τώρα στις 21 Σεπτεμβρίου του 2013. Ό,τι συμβεί αυτό το διάστημα, μάλιστα, θα έχει μακροπρόθεσμη διάρκεια, ζημιές αλλά και ωφέλη σε μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας. Τέλος, να πάμε από εκεί που ξεκινήσαμε, με την Πανσέλινο στο ζώδιο των Ευθείων. Πιστεύω ότι είναι μια ιδανική συγκυρία αυτή η Πανσέλινος για να συνειδητοποιήσουμε τι δεν πάει καλά, να θεραπεύσουμε τις πληγές μας και να δημιουργήσουμε μια νέα ισορροπία στη ζωή μας. Εδώ θα ήθελα να πω ότι τα ζώδια που ευνοούνται και που θα αναλύσουμε ευθύς αμέσως είναι οι Ταύροι, είναι οι Καρκίνοι, είναι οι Παρθένοι, είναι οι Σκορπιοί κατά κάποιο τρόπο, είναι οι Αιγόκεροι και είναι και οι Ιχθύες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα να δούμε ένα-ένα τα ζώδια και τι θα φέρει σε αυτά από τη μία πλευρά η Πανσέλινος του Σεπτεμβρίου αλλά και το εξάγωνο του Κρόνου με τον Πλούτονα. Κρυός. Θαυμάσια είναι τα νέα κρυή για τα αισθηματικά αλλά και για τα οικονομικά σας που βρίσκονται κάτω από την προστασία του τυχερού τριγώνου ανάμεσα στον κυβερνήτη σας τον Άρη που συνεχίζει την πορεία του στο φιλικό σας Λέοντα και του δικού σας ζωδίου. Η Πανσέλινος μάλιστα στις 19 Σεπτεμβρίου στους Ιχθύες συμβαίνει στη σκιά του ηλιακού σας οροσκοπίου και έρχεται να φωτίσει τις μέχρι χθες σκοτεινές πλευρές των υποθέσεων που σας απασχόλησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα αποδειχθεί εξαιρετικά θετική και άκρως βοηθητική για την εξέλιξη των καταστάσεων καθώς θα αναδείξει την αθέατη πλευρά τους. Ξεχάστε όμως τις κοτούρες και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, χαλαρώστε και απολαύστε τη γλυκύτητα των ημερών. Με το δικό σας Άρη στο Λέοντα, μη στεναχωρείτε το τέρι σας. Το αρμονικό τώρα εξάγωνο του Κρόνου με τον Πλούτονα στον Αιγόκερο στις 21 Σεπτεμβρίου είναι ένας πολύ καλός ιονός για την πορεία των επαγγελματικών σας, αφού μπορεί να φέρει μια πολύ σημαντική πρόταση για μια νέα, πολλά υποσχόμενη συνεργασία, σας καλεί όμως να αποφύγετε την επίλυση οικογενειακών ζητημάτων σε αυτό το διάστημα. Πολλοί από εσάς, μάλιστα κρύοι, θα γίνετε αποδέκτες ενός ακριβού δώρου. Και πάμε να δούμε τους Ταύρους. Ταύροι, από τη μία πλευρά η Πανσέλινος που σχηματίζεται στις 19 Σεπτεμβρίου στους φιλικούς σας Ιχθύς, δημιουργεί πολύ καλές προοπτικές για τις φιλικές και τις κοινωνικές σχέσεις σας, ενώ από την άλλη ο Άρης στον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας λειτουργεί κάπως σαν μια βραδιφλεγής βόμβα που θα μπορούσε να ανατρέψει τις ισορροπίες. Δεν θα λείψουν λοιπόν και κάποιες στιγμές εκνευρισμού και πίεσης, ωστόσο θα έχετε τη δύναμη να απαγορεύσετε στο άγχος να αναστατώσει τον ψυχισμό σας. Έρωτας και εργασία σας απασχολούν ποικιλοτρόπως. Τον σημαντικότερο ρόλο θα τον παίξετε εσείς, συντροφιά με την ψυχραιμία και με τη διπλωματία. Τίποτα ωστόσο δεν φαίνεται να χαλάει την ηρεμία και την γαλήνη σας τις ημέρες αυτές. Ακόμα και η κάπως δύσκολη όψη μεταξύ της δικής σας Αφροδίτης και του Κρόνου που γίνεται στις 18 Σεπτεμβρίου είναι θετικά εναρμονισμένη με το ζώδιό σας. Η δική σας Αφροδίτη βρίσκεται, βλέπετε, στον τομέα των σχέσεων και σας φέρνει πιο κοντά στο τέλη σας. Η αδέσμευτη εκπρόσωπη του αστερισμού πολύ σύντομα θα αποχαιρετήσετε την ελευθερία σας χάρη σε ένα μεγάλο έρωτα που παραμονεύει με τα βέλη του. Η ψυχή σας γαλινεύει αρκετά κάτω από το φως του εξαγώνου Κρόνου Πλούτονα που πραγματοποιείται όπως είπαμε στις 21 Σεπτεμβρίου ακόμα και όταν κάποιοι συνάδελφοί σας σας προκαλούν κατά κάποιο τρόπο με την συμπεριφορά τους. Και πάμε να δούμε τους διδύμους. Δίδυμοι. Η Πανσέλινα στον τομέα της καριέρας σας που σχηματίζεται στις 19 του μήνα δημιουργεί καλύτερες προοπτικές στις επαγγελματικές υποθέσεις ενώ δίνει νέο αέρα στις δικές σας φιλοδοξίες. Τα αισθηματικά δέχονται θαυμάσιες επιρροές από την παρουσία της Αφροδίτης στον τομέα της καθημερινότητας του οροσκοπίου σας. Αν αρνηθείτε προτάσεις για έξοδο αυτό το διάστημα, ίσως μάλιστα χάσετε την ευκαιρία να γνωρίσετε ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σας. Ο ήλιος αποκαλύπτει το ρόλο που έχουν παίξει οικεία ή συγγενικά πρόσωπα σε προσωπικές και αισθηματικές υποθέσεις σας. Η λίπηδό σας χτυπάει κόκκινο με την πλανητική αρμονία Κρόνου Πλούτονα στις 21 του μήνα. Σίγουρα θα περάσετε πολύ καλά. Με τον Άρη μάλιστα να τροχοδρομεί στον αρμονικό Λέοντα θα έχει μια θαυμάσια συγκυρία που φαίνεται καλύτερα στον έρωτα, στην εργασία, στην προσωπική ζωή σας. Εκεί που θα πρέπει να προσέξετε λίγο είναι στα οικονομικά σας. Οι αγορές, οι έξοδοι και τα ταξίδια μπορεί να φουσκώσουν τις πιστωτικές κάρτες σας και να ρίξουν κάπως έξω τον προϋπολογισμό σας. Φανείτε λοιπόν συνετοί στα παράλογα έξοδα.
Καρκίνη. Η Πανσέλινος που πραγματοποιείται σε ένα πολύ αρμονικό με το δικό σας ζώδιο, στους Ιχθύς, σας οδηγεί σε ταξίδια ονειδεμένα σε τόπους μαγικούς. Η Αφροδίτη σας καθιστά πολύ κοινωνικούς και διαθέσιμους σε καινούργιες αισθηματικές περιπέτειες. Όσοι από εσάς προσπαθείτε να αναθερμάνετε προηγούμενες καταστάσεις, τώρα είναι η πιο κατάλληλη περίοδος για να ενδύνετε τις προσπάθειες. Είναι η πλέον επίσης κατάλληλη περίοδος για να αποδράσετε από την καθημερινότητα, αγκαζέ, φυσικά με το τέρι σας ή με το πρόσωπο εκείνο που σας ενδιαφέρει ερωτικά. Προετοιμαστείτε λοιπόν να πρωταγωνιστήσετε στις εξελίξεις. Όλα τα φώτα είναι στραμμένα επάνω σας, ακόμα και εκείνο το φως του τριγώνου, του ξαγώνου, συγγνώμη, Κρόνου Πλούτωνα στις 21 του μήνα. Θα ζήσετε δυναμικές, έντονες, πολυπίκυλες καταστάσεις. Με το γεμάτο φεγγάρι, μόνο η ανία δεν θα σας λείψει. Αν και δεν φημίζεστε για την εξωστρέφειά σας εσείς οι καρκίνοι, τώρα θα βγάλετε προς τα έξω τον πραγματικό εαυτό σας μέσα από μια εκβαθέων εξομολόγηση των συναισθημάτων σας στο πρόσωπο που σας ενδιαφέρει και με το οποίο ίσως σας χωρίζουν αυτή τη στιγμή. Κάποιες αποστάσεις ίσως σας χωρίζουν και κάποιες παρεξηγήσεις. Το σύμπαν, βλέπετε, αργεί, ωστόσο φέρνει θεαματικές, θετικές, θαυμάσιες εξελίξεις για το μέλλον σας. Και πάμε να δούμε τους λέοντες. Λεοντάρια, καταρχάς ο Άρης στο ζώδιό σας συνεχίζει να σας ντοπάρει με τεράστιες δόσεις ενέργειες και να τονίζει τη λίμπιντό σας. Αρκετά ανάλαφρη δείχνει η επιρροή της Πανσελίνου για το ζώδιό σας, αφού μόνο μια παροδική ψυχολογική αναστάτωση θα μπορούσε να προκαλέσει. Βασικός χορηγός του αστερισμού σας αυτή την περίοδο είναι λοιπόν αναφυσβήτητα ο Άρης, που ανεβάζει τη διάθεση αλλά και τη γοητεία σας σε θαυμαστά επίπεδα. Οι πλανητικές όψεις υπόσχονται λύσεις σε θέματα επαγγελματικά, όμως κάποια σκαμπανεβάσματα στα οικονομικά είναι στο πρόγραμμα αυτής της περίοδου. Το σπίτι και η οικογένεια συνεχίζουν να σας απασχολούν και μάλλον να αποτελούν και την αχίλιο πτέρνα σας, καθώς ο Κρόνος εκεί, ο Κρόνος στο Σκορπιό δηλαδή και στο τέταρτο ηλιακό σας σπίτι, σπαίνει ζυζάνια στις σχέσεις με τα κοντινά σας πρόσωπα, με αυτά που μοιράζεστε την ίδια στέγη. Το εξάγωνο τώρα του Κρόνου με τον Πλούτονα στις 21, που θα σας γεμίσει με τρυφερές αναμνήσεις, θα φέρει υπέροχες στιγμές που θα τις θυμάστε και αυτές για πολλά χρόνια. Δικό σας κυβερνήτης, ο Ήλιος, κάνει παιχνίδι με τη Σελήνη σε μια Πανσέλινο στις 19 του μήνα, που θα μιλήσει στην ψυχή σας. Θα ξαναβρείτε τον αυτοκρατορικό χαρακτήρα σας, θα διασκεδάσετε, θα ταξιδέψετε, θα ερωτευτείτε. Γοητευτική και ερωτική, θα ξεπεράσετε τα όρια σας και ίσως το παρακάνετε στη γενεοδορία. Ο Άρης επιδρά και στον τομέα των σχέσεών σας, αφού καθαρίζει κατά κάποιο τρόπο αυτό που θα λέγαμε τη σκόνη από την καρδιά σας. Και πάμε να δούμε τους και τις Παρθένους. Παρθένοι, οι σχέσεις και η συνεργασία σας βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα που ακούει στο όνομα Πανσέλινο Σεπτεμβρίου. Το φαινόμενο αναμένεται να δημιουργήσει συγκινησιακές εξάρσεις, όχι όμως και πολλές μεγάλες εντάσεις, που θα επηρεάσουν τη διάθεσή σας αλλά και τη συμπεριφορά των συνεργατών ή του συντρόφου σας, φτιάχνοντας έτσι το κατάλληλο κλίμα για να αναπτυχθούν και κάποιες αντιθέσεις. Αυτή η περίοδος χρειάζεται προσοχή και υπομονή από την πλευρά σας, καθώς προβλήματα ή μπερδέματα μπορεί να προκύψουν σε επαγγελματικά και οικονομικά ζητήματα. Με οδηγό την ψυχραιμία θα καταφέρετε να αποφύγετε τις παρεξηγήσεις και τις αντιπαραθέσεις χωρίς ουσιαστικό λόγο. Να θυμάστε ότι μια νέα υπέροχη μέρα ξημερώνει και εσείς έχετε ραντεβού με την επιτυχία, με τη χαρά, με την ευτυχία. Μάλιστα, το εξάγωνο Κρόνου Πλούτωνα που συμβαίνει στις 21 του μήνα εγγυάται αγαπησιάρικα, ερωτικά καρδιοχτύπια. Ο Πλούτωνας, στον ερωτικό τομέα του οροσκοπίου σας, χτυπάει τις χαρμόσυνες καμπάνες για τους περισσότερους. Μια καινούργια αγάπη και ένας νέος δεσμός για τους αδέσμευτους είναι στο πρόγραμμα, ενώ ένα μωράκι ίσως έρχεται για τους παντρεμένους. Αυτό ακούγεται θαυμάσιο. Α, και κάτι πιο πεζό. Τα οικονομικά σας γιορτάζουν και αυτά μαζί σας. Και πάμε να δούμε τους ζυγούς. Ζυγή, καταρχάς, η σύνοδος της δικής σας Αφροδίτης με τον Κρόνο στις 18 του μήνα μπορεί να αυξήσει κατά πολύ τις οικονομικές αποδοχές σας αν είστε διατεθειμένοι να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στην εργασία σας και να αφήσετε για λίγο στην άκρη την προσωπική ζωή σας. Αν σκεφτείτε ότι τώρα σας δίνεται η ευκαιρία να προβάλλετε τις ικανότητές σας και να κατακτήσετε τη θέση που σας αξίζει, μάλλον κάτι τέτοιο αξίζει τον κόπο. Εξάλλου και η Πανσέλινος, που σχηματίζεται στις 19 Σεπτεμβρίου,
συνιστά να αναδιοργανώσετε την καθημερινότητά σας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Επιπλέον, ένας πιο υγιεινός τρόπος διατροφής πιστεύω ότι θα ωφελήσει τον οργανισμό σας αυτή την περίοδο. Είστε έτοιμοι να απολαύσετε την επιτυχία σας, αλλά και να εκμεταλλευτείτε προτάσεις που θα σας προσφέρουν ένα έξτρα εισόδημα με λίγες ώρες απασχόλησης. Με τον Άρη τώρα, στο φιλικό Λέοντα, από τη μια θα αναζητάτε το πάθος στη σχέση σας, από την άλλη όμως δεν θα ανεχτείτε πιέσεις που στερούν την ελευθερία σας. Παράλληλα, η αντίθεση Ερμείου Ουρανού που συνεχίζει να υφίσταται θα αυξήσει τις υποχρεώσεις σας την πιο κατάλληλη στιγμή, γεγονός που ίσως να σας κάνει και λίγο επιθετικούς σε άτομα που δεν σας φταίνε σε τίποτα. Προσέξτε το λίγο αυτό έτσι το κομματάκι. Και πάμε να δούμε τους Σκορπιούς. Σκορπιοί, ο παραδοσιακός κυβερνήτης σας, ο Άρης, από το Λέοντα, σας δραστηριοποιεί προς κάθε κατεύθυνση προκειμένου να εκμεταλλευτείτε κάποιες συγκυρίες. Εκτός από τις δικές σας προσπάθειες, σημαίνοντα πρόσωπα προσπαθούν επίσης να μεσολαβήσουν ώστε να σας προωθήσουν επαγγελματικά. Έτσι, οι πιθανότητες αποτυχίας είναι από ελάχιστες έως μηδαμινές, γεγονός που σας επιτρέπει να επαναπαυτείτε και να ασχοληθείτε με την προσωπική ζωή σας. Η Πανσέλινος, μάλιστα, που διαμορφώνεται στο συμβατό ζώδιο των Ιχθύων στις 21 Σεπτεμβρίου, σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε μια ανασκόπηση στις σχέσεις και τις φιλίες σας και να προχωρήσετε, εάν κάτι τέτοιο είναι το ζητούμενο, αν κάτι τέτοιο το θέλετε, σε ριζικές αλλαγές. Ο Άρης τώρα στρέφει επίσης το ενδιαφέρον σας στην καριέρα και σας σωθεί να φροντίσετε προσωπικά για τη βελτίωση των οικονομικών σας. Η πιο σημαντική όψη ωστόσο είναι το εξάγωνο που διαμορφώνει ο Κρόνος από το ζώδιό σας με τον άλλο κυβερνήτη σας, τον συγκυβερνήτη σας, τον Πλούτονα, στις 21 Σεπτεμβρίου, που θα σας στείλει στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη στιγμή, έτσι ώστε να αποκομίσετε ένα τεράστιο όφελος. Η Πανσέλινος, μάλιστα, στις 19 σας διευκολύνει να αναθεωρήσετε τη στάση σας απέναντι σε ερωτικά ζητήματα που παρουσιάζουν μια στασιμότητα, ώστε να έχουν μια καλύτερη τύχη. Έτσι κι αλλιώς, αυτή η περίοδος είναι αρκετά τυχερή για σας σε θέματα αισθηματικά και ερωτικά, καθώς η Αφροδίτη, ως γνωστό, διασχίζει τις μοίρες του δικού σας ζωδίου. Και πάμε να δούμε τους τοξότες. Η περίοδος που ακολουθεί τοξότες είναι κατάλληλη για την προώθηση της καριέρας σας, αφού το εξάγωνο Κρόνου Πλούτονα που σχηματίζεται στις 21 του μήνα σας δίνει την ευκαιρία να διακριθείτε και να αυξήσετε τα εισοδήματά σας. Εξάλλου και η Πανσέλινος στις 19 Σεπτεμβρίου θα αναδείξει την προσωπική αξία σας και θα συμβάλλει στην πραγματοποίηση των στόχων σας. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραμιλήσετε το οικογενειακό περιβάλλον σας που σας χρειάζεται τη δεδομένη στιγμή. Προσπαθήστε να συμπεριφερθείτε με μεγαλύτερη τρυφερότητα σε γονείς και συγγενείς που εκφράζουν τα παράπονά τους. Η σύνοδος τώρα που σχηματίζει η Αφροδίτη με τον Κρόνο στις 18 του μήνα συνιστά να αποφύγετε πάσης φύσεως υπερβολές εκεί γύρω σε αυτές τις ημέρες. Ωστόσο με τον Άρη, στο φιλικό ζώδιο του Λέοντα, ο Άρης θα παραμείνει συνεχώς εκεί. Θα είστε πιο δραστήριοι αλλά και πιο αυθόρμητοι. Καλό είναι να προσέχετε τα λόγια σας ώστε να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Ακόμα όμως και σε μια τέτοια περίπτωση, με την Πανσέλινο στις 19, πιστεύω ότι θα συνειδητοποιήσετε το λάθος σας και θα διορθώσετε τη συμπεριφορά σας επιλέγοντας ένα πιο σωστό, ένα πιο εγκάρδιο τρόπο και μια πιο ήπια συμπεριφορά η οποία ενδείκνεται για τέτοιες περιπτώσεις. Και πάμε να δούμε τους και τις εγώκερους. Εγώκεροι, καταρχάς το πιο σημαντικό γεγονός για σας είναι το εξάγωνο που σχηματίζει ο δικός σας κύριος, ο Κρόνος, με τον Πλούτονα, ο οποίος βρίσκεται στο δικό σας το ζώδιο στις 21 του μήνα, καθώς επίσης όμως και η Πανσέλινος στις 19, αφού και τα δύο αυτά αστρολογικά φαινόμενα σας παροτρύνουν να συνεχίσετε να κινητοποιήσετε για τους στόχους σας, αλλά και να απολαύσετε στο έπακρο τον ελεύθερο χρόνο σας, που αυτό το διάστημα μπορεί να μην είναι και τόσο άφθονος. Αν τώρα προγραμματίσετε ένα ταξίδι ή ξεκινήσετε μια εκπαίδευση, θα αποκομίσετε σημαντικές εμπειρίες, ενώ αν αναζητάτε εργασία σε μια άλλη χώρα, είναι πολύ πιθανό να αρχίσετε να ετοιμάζετε τις βαλίτσες σας. Όσοι είστε ελεύθεροι, ίσως ερωτευτείτε ένα άτομο μάλιστα από ξένη χώρα.
αφιερώνετε αυτές τις μέρες στην οικογένειά σας. Ωστόσο, ο Άρης το Λέοντα στρέφει το ενδιαφέρον σας στα οικονομικά σας και μια διφορούμενη αίσθηση σας σωθεί είτε να ξοδέψετε υπερβολικά ποσά για την καλοπέρασή σας, είτε να τσιγκουνευτείτε ακόμα και στα πιο απαραίτητα πράγματα εξαιτίας μιας έντονης ανασφάλειας. Η Παρσέλινος τώρα στις 19, στον τομέα της επικοινωνίας, στο ζώδιο δηλαδή των Ιχθύων, σας παροτρύνει να ξεκαθαρίσετε τη σχέση σας, αποφασίζοντας τι περιμένετε από τους άλλους και τι προτίθεστε εσείς να προσφέρετε στους άλλους. Και πάμε να δούμε τους και τις υδροχόους. Υδροχόοι, το εξάγωνο Κρόνου Πλούτωνα που σχηματίζεται στις 21 Σεπτεμβρίου θα αποτελέσει μια τονωτική ένεση για τα οικονομικά σας και θα ενισχύσει την αισιοδοξία σας. Ωστόσο, για άλλη μια φορά, συνιστάτε να φανείτε λογικοί και να μην αρχίσετε τις γνωστές σας σπατάλες. Η Πανσέλινος στις 19 Σεπτεμβρίου στον τομέα των χρημάτων θα φωτίσει τα λάθη σας και θα σας βοηθήσει να σκεφτείτε και να χαράξετε μια νέα στρατηγική, μια νέα τακτική, ώστε να μην αντιμετωπίσετε πλέον άλλα προβλήματα στον τομέα των οικονομικών σας. Από την άλλη, ο Δίας εντείνει την ανάγκη σας για καλοπέραση με οποιοδήποτε κόστος. Τώρα, το πώς θα εξισορροπήσετε αυτές τις κάπως αντικρουόμενες ενέργειες πλανητικές εξαρτάται και λίγο από εσάς και από την ιδιοσυγκρασία σας, θα έλεγα. Ο Άρης απέναντι από το ζώδιό σας σας κάνει αρκετά παρορμητικούς και σας χορηγεί με την ενέργεια που χρειάζεστε ώστε να προχωρήσετε σε σημαντικές αλλαγές στον επαγγελματικό τομέα οι οποίες θα πρέπει να συμβαδίζουν με το πνεύμα της εποχής που ζούμε. Μην κάνετε δηλαδή εν ολίγης τρέλες. Εξάλλου με την πρωτοπορία και την καινοτομία που σας χαρακτηρίζει θα βρεθείτε για άλλη μια φορά ένα βήμα πιο μπροστά από τους άλλους. Επιπλέον, η Αφροδίτη θα βάλει τέλος σε διλήμματα αλλά και σε ανασφάλειες που προκαλούν μια κάποια δυσλειτουργία στην καθημερινότητά σας και ιδιαίτερα στον τομέα της καριέρας σας. Και πάμε να τελειώσουμε με τους ηχθείς. Εσείς οι ηχθείες, για κάποιο λόγο, έχω παρατηρήσει ότι συνηθίζετε να απολαμβάνετε τις διακοπές σας, την άδειά σας και γενικότερα τις ημέρες αυτές του καλοκαιριού, τώρα δηλαδή αυτές τις ημέρες στο τέλος του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπόρου. Και αυτό γίνεται μάλλον είτε επειδή σας αρέσει η ηρεμία που επικρατεί στους χώρους, τους τουριστικούς, είτε επειδή οι συνθήκες θα φέρουν έτσι, καταφέρετε πάντα να είστε από τους τελευταίους που επιστρέφουν στα επαγγελματικά καθήκοντά τους. Τώρα, η Πανσέλινος που σχηματίζεται στις 19 του μήνα, στο δικό σας το ζώδιο, είναι κατάλληλη για να ασχοληθείτε με τον σύντροφο και τους φίλους σας και να ανταλλάξετε απόψεις για τους επόμενους στόχους σας, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται είναι πλήρως ενεργοποιημένοι. Όσοι από εσάς σκέφτεστε να κάνετε αλλαγές στο σπίτι σας, θα πρέπει να προσέχετε να μην ξεφύγετε από τον προϋπολογισμό σας. Η περίοδος χρωματίζεται ακόμα και από το εξάγωνο του Κρόνου με τον Πλούτωνα, γεγονός που ανεβάζει τη διάθεσή σας αλλά και τον δυναμισμό σας στα ύψη. Φροντίστε να εκμεταλλευτείτε τις ημέρες αυτές, γιατί ίσως η Πανσέλινος να σας οθήσει να αναζητήσετε και λίγο έτσι τη μοναξιά ή να ασχοληθείτε με πιο ήρεμες δραστηριότητες εκεί γύρω στις 19 Σεπτεμβρίου που, το νέο που η Πανσέλινος ξεπροβάλλει στο δικό σας τον αστερισμό. Παράλληλα, το γεμάτο φεγγάρι σας δίνει την ευκαιρία να ασχοληθείτε με τα παιδιά σας, να ταξιδέψετε, αλλά και να κάνετε σπατάλες, προκειμένου να εξασφαλίσετε όμορφες στιγμές με την οικογένειά σας. Γενικότερα, θα ήθελα να σας πω εδώ ότι πρόκειται για ένα όμορφο φεγγάρι, γιατί γίνεται με τη συνδρομή του πιο καλού, ας το πούμε, του πιο τυχερού από τους πλανήτες, τον Δία, ο οποίος συνεπικουρεί έστω και από μακρά με μια ανοχή γύρω στις 10 μοίρες από το σημείο της Πανσελίνου που συμβαίνει στο δικό σας το ζώδιο. Πρόκειται, όπως είπαμε, λοιπόν, για μια αρκετά καλή Πανσέλινος, μια αρκετά καλή Πανσέλινο για όλα σχεδόν τα ζώδια. Εγώ θα ευχόμουν να αυτό το σημείο να αποτελέσει πραγματικά και την επαρχή μιας αλλαγής, το τέλος μιας κατάστασης, όπως οι ηχθείς αποτελούν το τελευταίο ζώδιο του κύκλου, όπως είπαμε, και την αρχή για καλύτερες καταστάσεις, την αρχή για καλύτερα γεγονότα, που ας ελπίσουμε να δούμε τους επόμενους 2 μήνες που μπορεί να φαίνονται δύσκολοι και να είναι δύσκολοι στην πραγματικότητα. Ωστόσο, επειδή πάρα πολλά εξαρτώνται από εμάς, έχουμε δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αν θέλετε,
της ελευθερίας που μας δίνει το σύμπαν στο χέρι μας, είναι και στο χέρι μας να προχωρήσουμε σωστά. Βέβαια με τη δικιά σου τη συμβολή και τη συμβουλή. Φαντάζομαι έτσι χεράκι-χεράκι, αφού τα ξέρουμε, αφού έχουμε τη γνώση, να προχωράμε λίγο έτσι πιο ομαλά. Ή να προχωρήσουμε λίγο πιο ομαλά για τους, και για τους υπόλοιπους δύο μήνες. Ακριβώς. Αν και θα τα ξαναπούμε εμείς πάλι τώρα την άλλη Παρασκευή. Ναι, ναι, θα τα πούμε και θα μιλήσουμε μάλιστα και για μια πάρα πολύ όμορφη όψη με την οποία κλείνει ο μήνας. Έχουμε και μια πάρα πολύ καλή όψη ακόμα. Η επόμενη μας εκπομπή θα είναι ερωτική εκπομπή, και γιατί θα αναλύσουμε το τρίγωνο μεταξύ της Αφροδίτης, του πιο ερωτικού πλανήτη, και του Δία, του πιο τυχερού επεκτατικού πλανήτη, και τι θα φέρουν αυτοί οι δύο στην ερωτική ζωή των ζωδίων. Τέλεια και καταπληκτικά. Λοιπόν, σε περιμένουμε με ανυπομονησία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία που μας είπες. Δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε, αλλά εγώ η συμβουλή που είπες ότι αρχίζουν ωραία, αλλά θα προχωρήσουν αν θέλουμε και στο χέρι μας είναι, και αυτό κρατάω. Ακριβώς, Μαρίνα μου. Σε χαιρετούμε. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα και θα είμαστε πάλι εδώ σύντομα σε καμιά εβδομάδα περίπου. Σας χαιρετώ και εγώ και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο με αυτό το βασίλειο. Να φωτίσει όλα τα όνειρά σας.